δεν μπορούμε να γινόμαστε όλοι θεολόγοι. Θα γίνει ένας πανικός. Δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί στην πρίζα, αναστατωμένοι. Κινδυνεύει η Ορθοδοξία. Και εγώ πρέπει να πολεμήσω για την Ορθοδοξία. Πρέπει να κερδίσουμε την πίστη μας. Πρέπει να κερδίσουμε τους χριστιανούς. Κέρδισες τα παιδιά σου. Κέρδισες τον αδερφό σου. Κέρδισες τον άντρα σου. Που τουλάχιστον έτσι διαδίδεται, ότι ενωθήκαμε με τον Πάπα. Εάν είναι αλήθεια αυτό, δεν πρέπει να με απασχολεί. Η κάθε ευλαβής κυρία, ο κάθε ευλαβής χριστιανός, να σκέφτεται εάν έλυσε τα προβλήματά του και μετά να λύσει τα προβλήματα της οικογένειας, μετά να λύσει τα προβλήματα της γειτονιάς, μετά να λύσει τα προβλήματα του χωριού, μετά να λύσει τα προβλήματα του νομού, μετά να λύσει τα προβλήματα της Ελλάδος, μετά να λύσει τα προβλήματα της Εκκλησίας. Και εδώ φτάσαμε κιόλας, όχι να τα έχουμε λύσει όλα αυτά, αλλά να λύνουμε και προβλήματα Ορθοδοξίας. Να προσέξουμε σε τι χωράφια μπαίνουμε. Να προσέξουμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα αφήνουμε σε κάποιους που ασχολούνται με αυτά, που ξέρουν από αυτά. Δεν μπορούμε να γινόμαστε όλοι θεολόγοι. Θα γίνει ένας πανικός. Δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί στην πρίζα, αναστατωμένοι. Κινδυνεύει η Ορθοδοξία. Και εγώ πρέπει να πολεμήσω για την Ορθοδοξία. Πρέπει να κερδίσουμε την πίστη μας. Πρέπει να κερδίσουμε τους χριστιανούς. Κέρδισες τα παιδιά σου. Κέρδισες τον αδερφό σου. Κέρδισες τον άντρα σου. Κέρδισες τη γειτονιά σου. Που θέλεις να σώσεις τον κόσμο. Ενδιαφερόμαστε εμείς για την Ορθοδοξία. Και δεν ενδιαφέρεται εκείνος που έχισε το αίμα του για την Εκκλησία. Πονάμε εμείς μη χάσουμε την πίστη μας. Και δεν πονάει εκείνος που χύνει κάθε Κυριακή σε κάθε λειτουργία το αίμα του για την πίστη μας. Μην παίρνουμε το ρόλο του Χριστού. Μην παίρνουμε το ρόλο του Κριτού. Εμείς βλέπουμε κάποια πράγματα. Μας φαίνονται παράξενα. Δεν συμφωνούμε και δεν μπορείς να συμφωνείς με όλα, αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό πολύ σωστά κάνει η κυρία που διαφωνεί με κάποια πράγματα. Ποια είναι η αντίδρασή μας? Τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Πώς θα βοηθήσουμε να γίνουν σωστά τα πράγματα εμείς που δεν έχουμε ούτε τον θεολογικό εξοπλισμό, ούτε τις γνώσεις, ούτε τίποτα? Κι όμως μας πονάνε κάποια πράγματα. Ανέφερα πιο μπροστά. Μας παρξενεύουν κάποια πράγματα. Για τη σύνοδο που είπε στην Κρήτη, για τους πατριάρχες που τσακώνονται, για τους γκέι, για το ένα, για το άλλο. Χίλια δυο πράγματα. Λογικό είναι να ενδιαφερόμαστε. Λογικό είναι να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και να θέλουμε να γίνουν σωστά. Τι θα κάνουμε? Προσέξτε. Προσευχή. Τίποτα άλλο. Και εκείνοι που μπορούν να ξέρουν τι συμβαίνει με τους πατριάρχες θα αναλάβουν εκείνοι. Εκείνοι που ξέρουν τι συμβαίνει με τους γκέι, αν γεννιόνται ή αν γίνονται, θα αναλάβουν εκείνοι. Εκείνοι που ξέρουν και έχουν θεολογική κατάρτιση, τι έγινε στη Σύνοδο της Κρήτης ή στη Σύνοδο της Ασίζης ή από εδώ, από εκεί, εκείνοι θα ασχοληθούν με αυτά. Δεν μπορούμε να τα μαθαίνουμε αυτά από το YouTube, να γινόμαστε ξαφνικά όλοι θεολόγοι. Γιατί μην νομίζετε ότι είναι ειλικρινείς και αυτοί που τα αναμεταδίδουν αυτά. Κάθε φορά που μπαίνεις να κοιτάξεις, με το κλικ που κάνεις, ανεβαίνει η τιμή των διαφημίσεων και τους πληρώνεις για να συνεχίζουν το κακό που κάνουν. Δεν είναι πάντα σωστά αυτά τα μέσα ενημέρωσης. Πολλοί λένε λάθη. Πολλοί λένε εντυπωσιακά ψέματα. Δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις. Εσύ τα επισκέπτεσαι, να δεις τι λέει. Κάποιος βρίζει έναν δεσπότη. Τι είπε αυτός ο δεσπότης? Πάμε για να δω τι λέει. Πάμε για να δω τι λέει. Βγάζει λεφτά εκείνος που βρίζει το δεσπότη. Και είναι τα δικά σου λεφτά. Επειδή επισκέπτηκες αυτό το βιντεάκι.
Και αντί να μαθαίνεις, καταστρέφεσαι. Και γεμίζεις πληροφορίες που δεν ξέρεις αν είναι σωστές. Και μετά λες, κάτι ξέρω, δεν είμαι και εντελώς άσχετος. Ήταν προτιμότερο να είσαι εντελώς άσχετος, παρά να ξέρεις λάθος. Γιατί μετά δεν υποχωρείς από εγωισμό. Γι' αυτό να περιοριστούμε στα όρια μας. Και αν σαν χριστιανοί πονάμε και πρέπει να πονάμε για κάποια πράγματα που πιστεύουμε ότι είναι λάθος, Κύριε σου Χριστέ, ελέησε τους. Κύριε σου Χριστέ, ελέησε τη μονίμα το παιδί που είναι πλούσια και γυρνάει και μαζεύει λεφτά, σύμφωνα με το μυαλό μας στο πλούβιο. Κύριε σου Χριστέ, ελέησε τους πατριάρχες ή το πατριάρχη, γιατί σύμφωνα με το μυαλό μας κάνει λάθος. Κύριε σου Χριστέ, ελέησε τον γκέι που δεν τρέπεται να κάνει αυτά που κάνει. Προσέξτε, παρασυρώμαστε σε αυτό. Δεν είναι μόνο μια νοικοκυρά ότι θα παρασυρθεί. Ήρθε να με εξομολογηθεί ένα γκέι, ένα καλό παιδί, να κλαίει, να στάζει η καρδιά του αίμα. Με βίαζε ο θείος μου από 6,5 χρονών, από 7 χρονών. Το παιδί σακατεύτηκε, είναι πια οργανικά ανάπηρο. Δεν μπορεί να παντρευτεί, δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Ξεριζώθηκαν τα σπλάχνα του. Και έρχεται να εξομολογηθεί στο Άγιον Όρος και του λέει ο Αγιορείτης Πνευματικός να μετανοήσεις αν θέλεις να σωθείς. Αλλιώς θα πας στην κόλαση. Και έκλαιγε το παιδί. Εγώ να μετανοήσω ή αυτός που μου το έκανε. Επί 10 χρόνια. Θα πας απ' στο θύμα να μετανοήσει και θα αφήσεις τον δολοφόνο στεφανωμένο και τιμημένο. Προσέξτε. Μάθετε να βάζετε φερμοάρ όχι μόνο στο στόμα και στο μυαλό. Θα ασχολείστε με αυτά που είναι στη δικαιοδοσία σας, που είναι στις δυνατότητές σας, που είναι στο χώρο σας. Εάν ο Θεός σας ήθελε να αντιμετωπίσετε κάποιον εχθρό της Ελλάδος, γιατί μπαίνει σε χωρικά ύδατα και θα βρει πετρέλαια σε δικά μας μέρη, αν ήθελε ο Θεός ασχοληθείς με αυτά, θα σε είχε κάνει ναυτικό, θα σε είχε κάνει καπετάνιο, θα σε είχε κάνει αξιωματικό, θα σε είχε κάνει υπουργό. Σε έκανε δάσκαλο, σε έκανε ζωγράφο, σε έκανε νοικοκυρά, σε έκανε νοικοκύρη, σε έκανε να δουλεύει σε μια τράπεζα. Αν ήθελε ο Θεός να ασχολείσαι με τους πατριάρχες, θα σε είχε κάνει θεολόγο. Έχουμε και στρατιωτικούς, έχουμε και πολιτικούς, έχουμε και θεολόγους. Ο καθένας θα ασχοληθεί με τα δικά του. Και βλέπετε, ούτε οι πολιτικοί θεολογούν, ούτε οι στρατιωτικοί διδάσκουν συνταγές μαγειρικής, να γίνουν master chef, πώς θα μαγειρέψεις καλύτερα κουβαρνάκια. Ο καθένας ξέρει το χώρο του. Εμείς γιατί παρασυρώμαστε και θέλουμε να μπαίνουμε μέσα σε όλα και να έχουμε άποψη για όλα. Προσευχή λοιπόν για κάθε τι που πιστεύουμε ότι γίνεται λάθος. Και ο καλός Θεός θα αναδείξει τους ανθρώπους του που θα διορθώσουν αυτό που πιστεύουμε εμείς ότι είναι λάθος. Δεν θα μείνει αδιόρθωτο, θα διορθωθεί, αλλά δεν θα το διορθώσουμε εμείς.